Ο Σεραφείμ Σίλας είναι ένας ηθοποιός που τα λέει πάντα έξω από τα δόντια. Αυτό συνέβη και χθες το βράδυ, ο οποίος παρακολουθώντας την εκπομπή Late Night του Γιώργου Λιάγκα έγραψε στο Facebook. Έλεος ρε Λιάγκα, όποιον και να ρωτούσες για τη σταντάπική κοινότητα θα σε βοηθούσε στοιχειωδώς. Δεν υπάρχει συνάδελφος που να πονάει το stand-up και να μην σου έλεγε τα βασικά. Είπαμε, ψεύτικα είναι. Καλησπέρα σας. Όλοι μαζί με μια φωνή στην ερώτηση πώς μπορεί να γίνει μια δεκάλεπτη πετυχημένη κομική έναρξη στο Late Night, παιδιά. Θα σου απαντούσαμε. Τι νεάκια. Στο καλύτερο που μας το κόψαν. Πω, αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Μπράβο. Ξέρετε γιατί ήταν μαύρο τώρα αυτό. Μαύρο, γιατί δεν μας αρέσει τώρα το πολύ έντονο κράξιμο σε αυτή την εκπομπή και αυτόματα το σύστημα έριξε μαύρο στο Facebook του Σίλα. Ακριβώς. Όπου επειδή είναι stand-up comedian τώρα ο Σίλας έχει άλλη άποψη σε σχέση με αυτό. Ναι. Αλλά απ' την άλλη ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι stand-up comedian και καλό θα είναι να μην τον κρίνουμε σαν να ήταν ή σαν να είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Μπράβο. Αυτό είναι σίγουρο. Το ότι το κάνει και το δοκιμάζει δεν σημαίνει ότι θα τον κρίνει σαν να είναι ο η Έλεντα Τζένερες. Τζίμι Φάλλον. Να τον κρίνει σαν να είναι ο Γιώργος Λιάγκας που πρώτη φορά το κάνει αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω είναι η πρώτη φορά. Μπράβο. Άρα λίγη επίοικια, παιδιά. Μην τρελαίνεστε. Χαλαρώστε. Χαλαρώστε λίγο. Ευχαριστηθείτε τη ζωή. Μην παθαίνετε τρέλες. Και να σου πω κάτι και στο κάτω-κάτω. Πες του και ένα ψεματάκι μικρό, έτσι, αυτό που λέει και ο Αργυρός ότι δεν πειράζει. Ότι άργησα μισή ώρα γιατί πήγα να σου κόψω ένα τριαντάφυλλο. Λοιπόν, εδώ είναι το μήνυμα του Σίλα Σεραφείμ αυτολεξή. Λέει, έλεος ρε Λιάγκα, όποιο και αν ρωτούσες, εντάξει παιδιά, το πήγατε μακριά, όποιον και αν ρωτούσες, όχι έχω και μια ηλικία, από την stand-upική κοινότητα θα σε βοηθούσε στοιχειωδώς. Δεν υπάρχει συνάδελφος που να πονάει το stand-up και να μην σου λέγει τα βασικά. Όλοι μαζί με μια φωνή στην ερώτηση πώς μπορεί να γίνει μια δεκάλεπτη επιτυχημένη κομική έναρξη στο Late Night Antenna, παιδιά, θα σου απαντούσαμε χωρίς εσένα. Ο Παναγίτσα μου. Πάρα πολύ ωραία και χαρούμενα και έτσι καλοσυνάτα. Ήταν λίγο αυστηρό. Κοίτα να δει, είναι του επαγγελματός και βλέπει κάποιον να κάνει αυτό που κάνει ο ίδιος. Και το κρίνει γιατί είναι γνώστης του θέματος. Α, είπε κάτι, κάτι σημαντικό όμως, περίμενε. Όταν κρίνεις λοιπόν κάτι που εσύ το κάνεις καλά, το κρίνεις όντως αντικειμενικά και με τον παράγοντα ότι είναι πρώτη φορά που το κάνει ή ακριβώς επειδή το κάνεις εσύ είσαι πολύ πιο αυστηρός και πιο τσεκουράτος. Μπορεί για χίλιες δύο λόγους, ξέρω εγώ. Ρε παιδιά, υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι να πεις κάτι. Μπορείς να πεις ακριβώς το ίδιο πράγμα χωρίς να γίνεσαι ούτε κακός, ούτε προσβλητικός, ούτε εριστικός. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του. Και αυτό είναι, όχι μόνο είναι θεμητό, είναι υποχρεωτικό. Έτσι είναι, έτσι. Αλλά ο τρόπος που το λέει χαρακτηρίζει αυτόν, όχι αυτόν για τον οποίο μιλάει. Καταλαβαίνεις. Εμένα μπορεί να βγει δημοσιογράφος να πει αυτό. Φυσικά. Και τον λέμε Βασάλο. Αν τον κρίνουμε αυτή τη στιγμή αντικειμενικά, ένας παρουσιαστής να κάτσει να κρίνει τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Όχι, βάση μου. Μπορεί να τον κρίνει όμως με ένα τέτοιο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τετάρτη. Είναι η 8η ή 9η φορά που το κάνει αυτό στη ζωή του. Την πρακτική μου κάνω εδώ πέρα. Την πρακτική του κάνει. Αυτό κάνει το αγροτικό του εδώ, παιδιά. Δεν είναι κάτι. Κάνει το αγροτικό του. Λοιπόν, μην τρελαίνεστε. Ηρεμήστε λίγο.